Ανομβρία, απουσία χιονιού από τα βουνά της Κρήτης, προσβολή από πληθώρα ασθενειών απέφεραν πλήρως αποκαρδιωτικές εικόνες στα ελαιόδεντρα του νησιού. Μάλιστα, η ποσότητα της παραγωγής αναμένεται να είναι εξαιρετικά χαμηλή κατά την προσεχή ελαιοκομική περίοδο. Απογοητευμένος δείχνει στον φακό της Κρήτη TV τον κατεστραμμένο ελαιόκαρπο ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ρεθύμνου, Γιώργος Κατσανέβας. Ο ισίτης είναι αυτό εδώ πέρα που μαυρίζει ηλιά και πέφτει. Αυτοί κανονικά ήθελαν ψέκασμα το Μάιο. Η παραγωγή βέβαια δεν μπορεί να ψεκάζουν συνέχεια, διότι το κόστος είναι υψηλό και γεμίζουν και με φάρμακα το ελαιόλαδο. Ήθελαν ισχυρά φάρμακα όλες αυτές οι αρρώσεις. Τι κι αν έχουν γίνει τρεις ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου και επίκυνται ακόμα τρεις, φέτος ο ελαιόκαρπος έχει προσβληθεί από σωρία παράσιτων με αποτέλεσμα η λιγοστή παραγωγή να καταστρέφεται πάνω στα δέντρα ακόμα και να πέφτει στο έδαφος. Με τον πρόεδρο του ΣΕΔΙΚ Γιώργο Μαρινάκη να επιμένει ότι χρειάζεται ακόμα πιο άρτια δακοκτονία και προστασία εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης. Δεν αρκούν μόνο να ξοδεύουμε τα χρήματα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Θα πρέπει στην προκείμενη περίπτωση να τα αξιοποιούμε και να γίνεται και η δακοκτονία με τον πιο επιμελή τρόπο και για την προστασία της ελαιοπαραγωγής αλλά και του περιβάλλοντος και ονοείτο. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η τιμή του ελαιολάδου που θα προκύψει θα είναι χαμηλή, καθώς χαμηλή θα είναι επίσης και η ποιότητα του φετινού ελαιολάδου μετά από τις τόσες κακουχίες, δυσχέρειες και τις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες που συνδυάστηκαν με την προσβολή του ελαιοκάρπου από σειρά ασθενειών. Η παραγωγή θα είναι χαμηλή και η ποιότητα του ελαιολάδου δεν θα είναι όπως πέρυσι καλά οξία, η οξύτης. Διότι άμα είναι προσδοτημένο ο ελαιόκαρπος δεν βγάλει καλή ποιότητα λάδι, δηλαδή 3 και 5 γραμμές που λέμε. Με αποτέλεσμα η τιμή πάλι να είναι χαμηλή για τον παραγωγό, πάλι θα έχει καταστροφεί ο παραγωγός και φέτος.